Μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών και σωστικών συνεργείων της Τρίτης ΕΜΑΚ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην περιοχή της Βιάνου για τον εντοπισμό του 87χρονου Αλέκου Παπαδάκη, ο οποίος αγνοείται για δεύτερο 24ωρο. Συγχωριανοί του ενημέρωσαν τον αδελφό του ότι τον είδαν για τελευταία φορά το βράδυ του Σαββάτου στην Άνω Βιάνο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στο κεντρικό δρόμο τον είδαν 10 παρά τέταρτο. Εδώ. Είναι στεγωμένοι, το ψάχνουν, το βρίσκουν τώρα που έχει πάει. Δεν ξέρει κανείς. Οι ώρες που κυλούν χωρίς κανένα ίχνος του ηλικιωμένου εντείνουν την αγωνία συγγενών και συγχωριανών και γι' αυτό σήμερα επιστρατεύτηκαν εξειδικευμένα κλιμάκια διασωστών. Πολύ φύγε, καλό παιδί. Ήταν επιστήμονα καθηγητή στα κάτω, σοβαρό άνθρωπο και καλό άντρα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω πως κάτι. Τι, πώς έγινε. Αυτό ήταν προχθές, κουβέντιαζαν πολλή μέρα. Ήταν πολύ λογικό. Τον κατέχαμε τον άνθρωπο καλά, πολύ καλά, συνέχεια κουβέντια. Δεν είμαι από το άλλο χωριό εγώ. Πριν 5 μέρες τον έβλεπε στον δρόμο Τσέστα, του λέω: Μαρίτα, κάνεις Αλέκο παπάς. Λέει: Περιμένα μάξα πάω στη Βιάνο, μου λέει. Μετά από Τσέστα, δηλαδή δεν είδα ότι είχε κάτι χάσει το. Μόνο πως του παλό, και γιατί παίρνω ταξί, έφτασε πάλι, γιατί δεν έχω τηλέφωνο, μου είπε. Τώρα, αλήθεια, το... από Τσέστα δεν ξαναμάθα, μόνο τώρα που μάθαμε ότι το περιστατικό ότι τον έχουν χάσει. Ο ηλικιωμένος που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας συνήθιζε να μετακινείται περπατώντας από την Κάτω Βιάνο όπου βρίσκεται το σπίτι του στην Άνω Βιάνο. Και εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες από τα κλιμάκια της Τρίτης ΕΜΑΚ που έφτασαν νωρίς το πρωί στην περιοχή. Με τη συνδρομή της ομάδας Σίκαρος και ντρόν που πετά από το πρωί πάνω από τη Βιάνο ερευνώνται πιο δύσβατα σημεία. Πήγαινε και ερχόταν από Κάτω Βιάνο με άκρη-άκρη στο δρόμο. Εκτός αν έχασε τώρα τον προσανατολισμό του, γιατί να πάει προς Κάτω Βιάνο, να προχώρησε να πάει στην Μέση Μάρθα, ξέρω εγώ, ή να περνούσε ένα μάξι, να του πει να σε πάρω παρακάτω, πάμε παρακάτω, το επόμενο χωριό, ποιος ξέρει που να πήγε. Περπατώντας κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούσε καθημερινά ο 87χρονος, αναζητά τα ίχνη του και ο Μίνωας, ο σκύλος διασώστης της Τρίτης ΕΜΑΚ. Το πρωί έβγαινα, τις έριξα και στον δρόμο, ήξερα ότι είχε ένα χωράφι να δούμε, δεν είδα τίποτα. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και η γραμμή Silver Alert για την 53χρονη Τάνα Στένεβα, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ηράκλειο το Σάββατο. Μέσα σε λίγες ώρες ωστόσο η 53χρονη, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, εντοπίστηκε και επέστρεψε σπίτι της.